Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Είμαστε στο Αργό Web TV, στην εκπομπή «Πιστεύεις ή γνωρίζεις». Είμαι η Μαρία Αρσενίου και σήμερα θα είμαι κοντά σας για μισή ώρα περίπου, 25 λεπτά, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε κάνει την αρχή για αυτό το θέμα με τον κύριο Διονύση Ταλαμπούκα, υποψήφιο βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, και τον έχουμε και σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ταλαμπούκα, για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, κύριε Αρσενίου. Να συνεχίσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με την άθληση, η οποία άθληση είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη και υγιής δραστηριότητα που, όταν γίνεται με σωστό τρόπο, βοηθάει στην σωματική και ψυχική ισορροπία μας. Αλλά όμως σήμερα ειδικά θα συνεχίσουμε το θέμα μας πάνω στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Σωστά, κύριε Ταλαμπούκα? Πολύ σωστά. Ναι. Στην εποχή μας, δυστυχώς, βλέπουμε μία πτώση των αξιών και μέσα σε αυτή την πτώση έχουμε και την πτώση της αξίας του αθλητισμού ουσιαστικά. Του αθλητικού ιδεώδους. Του αθλητικού ιδεώδους, ακριβώς. Είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή και ήμασταν πολύ κατατοπιστικοί, θα έλεγα, το πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το περιβάλλον. Είχαμε πει ότι από την Μέγα Αλέξανδρο και εντεύθεν, ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνάνθρωπος, ζει και βιώνει σε καθεστώς κυριαρχίας, καθεστώτα τυραννίας, αυτοκρατοριών, και είχαμε καταλήξει ότι ακόμη και στις μέρες μας, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, και πάλι συνεχίστηκε αυτή η διαδικασία η καθεστωτική. Στην ουσία είμαστε σε μια μόνιμη σκλαβιά. Είχαμε αναφερθεί στα ιστορικά γεγονότα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Ναι, δεν είναι δικά μας συμπεράσματα, αντλούνται μέσα από την ιστορία. Είχαμε αναφερθεί για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το τι έχει γίνει και τι έχει συμβεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είπαμε πως μέσα το δόγμα είναι σε όλες αυτές τις αυτοκρατορίες. Και για το δόγμα στην ουσία έγινε όλος αυτός ο πόλεμος και η γενοκτονία των Ελλήνων, θα έλεγα, γιατί στην πρώτη φάση όπου μπήκε και εδραιώθηκε ο χριστιανισμός, μπήκε με διατάγματα του Θεοδοσίου που απαγορευόταν να έχουν τις εκδηλώσεις τους οι Έλληνες, mm-hmm. έχουν να έχουν την πίστη τους εκεί όπου και αν την είχαν, που ήταν η κοσμοθέασή τους. Απαγόρεψαν τους Ολύμπιους Αγώνες, είπαμε, οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν υπήρχε πνευματική ανέλυξη στους ανθρώπους, mm-hmm. γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, η άθληπη δημιουργεί και η άσκηση των ανθρώπων πηγάζει και βγαίνει μέσα από την εκγύμναση. Είχαμε πει για τους Ολύμπιους Αγώνες ότι πάντα δημιουργούνταν για να μπορέσει να ενώσει τους ανθρώπους με ό,τι θέματα και προβλήματα υπήρχαν, ακόμα και σε πολέμους. Είδαμε δηλαδή ότι καταλήξαμε ότι το δόγμα στην ουσία μαζί με τις εξουσίες, που ήταν διχατορικές πάντα για τον Έλληνα, συνεργάζονται. Πάντα συνεργαζόντουσαν και πάντα είναι εναντίον του Έλληνα ανθρώπου. Και καταλήξαμε και στις μέρες μας, όπου και με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, πάλι μας συνεχίσανε την σκλαβιά μας στις τέσσερις δυνάμεις, στην Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και στη Βαβαρία, που μας δηλώσανε υπηκόους. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν είμαστε ελεύθεροι και ως Έλληνες. Και αν μπούμε και στις μέρες μας ακόμη, που είναι πολύ πιο πρόσφατο, το οποίο το ζήσαμε εμείς, στην Μνημονιακή Σύμβαση του 10, mm-hmm. με τον νόμο 38-45, ήδη και πάλι για 99 χρόνια πάλι παρέδωσαν εθνική κυριαρχία, άρα και πάλι ζούμε σε καθεστώς ομοιρίας. Μάλιστα. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι νόμοι που βγαίνουν, αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε ότι δεν έχουν δίκιο στον άνθρωπο, στον Έλληνα. Μάλιστα. Κύριε Ταλαμπούκα, πώς μπαίνουμε στο θέμα της εμπορευματοποίησης σήμερα, ναι, στις μέρες μας? Είχαμε αναφερθεί ότι οι Ολύμπιοι Αγώνες, οι οποίοι ξεκίνησαν το 1896, και αναφερθήκαμε με ποιο τρόπο ξαναξεκίνησαν, εννοούμε. Αναβιώσαν εκ πάλι τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τις όποιες αλλαγές γίνανε. Βέβαια, να, είχαμε αναφερθεί σε άλλη εκπομπή για αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα, ναι.
Σήμερα θα οι πάρουμε... φίλοι μας μπορούν να αναζητήσουν αυτές τις εκπομπές. Στην εκπομπή «Πιστεύεις ή γνωρίζεις» έχουμε τρεις εκπομπές οι οποίες αναφέρονται σχεδόν όλες στο θέμα μας αυτό. Σχεδόν όλες οι εκπομπές οι οποίες γίνονται, επειδή ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο θέμα και το οποίο έχει σχέση με όλο το βίο του ανθρώπου. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την άθληση του ανθρώπου. Δημιουργούνται στην ουσία άθλοι. Mm-hmm. Η ζωή μας όλοι είναι άθλοι. Από την ώρα που θα έρθουμε σε αυτό το βίο, εγώ θα έλεγα και ακόμα που έχει γίνει η σύλληψη, γιατί mm-hmm. υπάρχει, δεν μπορεί να είναι έτσι τόσο τυχαία, γιατί τύχη δεν πιστεύω ότι υπάρχει τύχη, όλα είναι να συμβούνε. Άρα δηλαδή από την ώρα που γίνεται η σύλληψη, ο γόνος να έρθει εδώ, ήδη υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Άρα δημιουργεί άθλος μαζί μέσα από τη μητέρα. Δημιουργεί τους δικούς του άθλους και ο πρώτος του άθλος είναι και ο γέναθλος. Οπότε uh-huh. είναι ο πρώτος άθλος του ανθρώπου. Και μετά συνεχόμενα, καθημερινώς μπορώ να πω, μέχρι και να φύγει. Πολύ ενδιαφέρον, κύριε Ταλαμπούκα, η γέννησή του είναι ο πρώτος άθλος του. Βεβαίως. Μάλιστα. Μα γι' αυτό και λέμε τη λέξη φίλοι στην μου... ουσία γενέθλια. Δεν είναι γενέθλια, είναι γέναθλος. Είναι πρώτος άθλος. Τα γενέθλια έχουν έρθει μετέπειτα με όλες τις επόμενες λέξεις που έχουν βάλει, ή αν θέλετε, αλλάξανε όλες τις έννοιες. Mm-hmm. Αν δούμε, αν σήμερα δεν μπορούμε να συνοηθούμε ως άνθρωποι, είναι ξεκάθαρα επειδή έχουν αλλοιώσει τις ερμηνείες των λέξεων. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ας μπούμε όμως στο θέμα το οποίο ναι. μας είναι πιο λίπιο ενδιαφέρον τώρα για το σημερινό. Mm-hmm. Θα αναφερθώ και πάλι σε προηγούμενες εκπομπές, γιατί έχουν όλα, συνδέονται τα πάντα. Είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή όσον αφορά για το ντόπινγκ. Και σήμερα πάλι θα δούμε ότι, γιατί το αναφέρω αυτό τώρα για το ντόπινγκ. Βλέπουμε ότι ό,τι έχει συμβεί όσον αφορά το ντόπινγκ, έχουν δημιουργηθεί επιτροπές και οργανισμοί οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχουν αυτή την κατάσταση. Ναι. Και υπάρχουν. Είχαμε πει στην εκπομπή ότι την περίοδο που, και δείχνουμε και τον Καρλ Λούις στην εικόνα, ότι είχε βγει ο πρόεδρος της επιτροπής τότε, ο κύριος Dick Bout, καναδικής καταγωγής, και έχει δηλώσει υπεύθυνα ότι στις ανατολικές χώρες πολιτικά δημιουργούταν το ντόπινγκ μέσα από την πολιτική. Όπως επίσης είχε αναφέρει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ότι πάντα οθώνανε τις αθλητές ή τους οργανισμούς που χρησιμοποίησαν το ντόπινγκ. Δηλαδή δεν έχει υποθεί ποτέ ευθύνη σε κανέναν. Εν μέρη μόνο στους αθλητές που τους κόβουν σε σχέση με τον αθλητισμό. Και αυτό θα έλεγα γίνεται πάντα κατά το δοκούν. Είναι σαν να μου λέτε, κύριε Ταλαμπούκα, ακριβώς όπως στους χρήστες ναρκωτικών, μέχρι τώρα η νομοθεσία χτυπούσε τον χρήστη και οι έμποροι αλωνίζουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, με ποιον τρόπο, με δόλο δηλαδή, δημιουργούμε τη συνδιαπραγματοποίηση. Και αν θέλουμε να το δούμε και λίγο μακρύτερα, ποιος είναι αυτός ο οποίος δίνει στο εμπόριο τα αναβολικά, τις παράνομες ουσίες. Και πιθανόν, ναι. αυτές είναι και εγκεκριμένες από κάποιους οργανισμούς. Πιθανόν και όχι βέβαια. Πώς θα το βρει ο αθλητής? Εδώ έχουμε δει να τα παρέχει ο ίδιος ο προπονητής, έτσι. Ναι. Στην ουσία συμβουλεύουν για κάποια συμπληρώματα. Αυτή η συμβολή όμως, γιατί οδηγεί τον αθλητή στην ουσία κατ' επέκταση, εφόσον δεν θα μπορεί να έχει επιδόσεις, γιατί η επίδοση θα του φέρει και την καλύτερη ζωή, το κέρδος δηλαδή στην ουσία, και εδώ είναι που ερχόμαστε, ότι χάνεται πλέον με τη διαδικασία και ότι διαμορφώνουν οι μηχανισμοί να χαθεί το αθλητικό εδώδες. Γιατί προστίστως περνάνε στο να δώσουν στον αθλητή ότι ξέρεις μέσα από το να έχεις επιτυχίες, θα έχεις και οικονομικά ωφέλη που θα σου δώσουν καλύτερη ζωή. Mm-hmm. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο, θα αναφερθώ στην περίπτωση του κυρίου Τζιτζιπά, του τενίστα mm-hmm. μας, που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου κατέβηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς το εθνόσημο. Και αυτό έχει γίνει μια ξεχωριστή εκπομπή, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να τη δουν οι τηλεθεατές. Μάλιστα. Βλέπουμε δηλαδή ότι πόσο έντεχνα, αν λάβουμε και υπόψη όλη τη διαδρομή που κάναμε στα προηγούμενα, είπαμε για 2.000 χρόνια και η εξουσία, η οποία είναι πολιτική, με όποιον τρόπο και αν έχουν εξουσία. Mm-hmm.
μαζί με την εξουσία και το δόγμα, όπως είπαμε. Οι τράπεζες, γιατί το πρόσχημα, ούτως ώστε να μπορεί ο πολίτης να μην έχει χρήματα, αλλά μέσω του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού να κερδίζει χρήματα, ούτως ώστε να μπορεί να έχει μια καλύτερη ζωή. Και τώρα βλέπουμε και την δημοσιογραφία, πώς αυτά τα τρία πράγματα εμπλέκονται και παίζουν και κοροϊδεύουν τον Έλληνα πολίτη, για να μπορέσει να μην έχει γνώση στο τι συμβαίνει. Μάλιστα. Δηλαδή είναι το τρίγωνο που λένε της διαφοράς και της διαπλοκής. Αυτό τουλάχιστον το έχουν αντιληφθεί πάρα πολλοί πολίτες, απλά δεν είχαν στοιχεία μέχρι τώρα να μπορέσουν να αποδείξουν αυτό που συμβαίνει, δηλαδή το άδικο το οποίο παράγεται και συμβαίνει. Ένα άλλο στοιχείο πάλι θα δείξω όσον αφορά πρόσφατα με την, ψήφιση του καλύτερου αθλητή του 2021 που έγινε από τον ΨΑΤ. Θα δούμε ότι και εδώ έγινε κάτι το οποίο δεν έχει σχέση καθαρά με το αθλητικό ιδεώδες. Δηλαδή βλέπουμε ότι η ψηφοφορία κύλησε σε πολιτικά επίπεδο κυρίως και στο τι ωφέλη θα έχει το καθεστώς μέσα από αυτή την προβολή, όπου στην ουσία ψηφίσανε ο σύλλογος των μέσων του τύπου, το ΨΑΤ, τον κύριο Αντετοκούμπο. Μάλιστα. Ο οποίος είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η διαδρομή του ήταν εξαιρετική, και θα είναι, φαντάζομαι, γιατί είναι ένας εξαιρετικός αθλητής. Δεν έχει σχέση να κάνει αυτό το οποίο συζητάω με τον κύριο Αντετοκούμπο, τον αθλητή μας, αλλά με τον τρόπο τον οποίο, με τους μηχανισμούς που έχουν ψηφίσει. Μάλιστα. Γιατί το ποιο λόγο το λέω αυτό. Ο Γιάννης είναι αθλητής στην Αμερική, στο NBA. Είναι εκτός Ελλάδος δηλαδή. Ναι. Δεν έχει προσφέρει και κάτι όσον αφορά τη χώρα μας. Σε ελληνικές ομάδες. Στην περίοδο που μας πέρασε. Γιατί βραβεύτηκε για την περίοδο του 2021. Όπως είχε βραβευθεί και το 2020. Ενώ έχουμε αξιόλογους αθλητές που έχουν πάρει χρυσά μετάλλια στην Ολυμπιάδα, όπως είναι ο Τεντόγλου, όπως είναι και ο Ντούσκο στην Κοπηλασία. Που τα ονόματά τους δεν τα ξέρει κανείς. Και δεν τα ξέρει. Δυστυχώς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς έγινε αυτή η προβολή. Γιατί θα περάσει το όνομα αυτό σε πολύ ευρύτερο κοινό, λόγω ότι το μπάσκετ έχει πάρα πολλούς θεατές σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα, και έτσι θα έχουν ωφέλη, πολιτικά ωφέλη. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το τρίγωνο, έχω και μια φωτογραφία που ήταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι αυτό και οι πολιτικοί το στηρίζουν. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι το παιχνίδι πλέον. Εδώ βλέπουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, βλέπουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Οργανωμένο πολύ καλά, θα έλεγα, ούτως ώστε έτσι να μην μπορεί να αντιληφθεί και να καταλάβει ο πολίτης το τι συμβαίνει και τι γίνεται. Βέβαια, όσοι ψάχνονται πάνω σε αυτό το θέμα, είναι πιο πολύ ενεργοποιημένοι ή είναι του χώρου, αν θέλετε, τα αντιλαμβάνονται και τα καταλαβαίνουν και ξέρουν τι συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε θέλοντας και εμεί, αντιλαμβανόμαστε με όλη αυτή τη διαδρομή ότι το αθλητικό ιδεώδες περνάει σε δεύτερη μοίρα. Κοντεύει να πεθάνει, θα λέγαμε, φίλοι ακροατές. Ναι, εάν τυχόν και δεν βρούμε λύση στο συγκεκριμένο θέμα, ήδη ο άνθρωπος έχει πάρει μια πολύ χαμηλή πτωτική πορεία λόγω της απουσίας των 1600 και ετών της μη δράσης αθλητικών γεγονότων και των Ολύμπιων αγώνων. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχεις ανέλυξη. Ναι. Όταν δεν έχεις αθλητική δράση, δηλαδή δεν δημιουργείς άθλους, δεν έχεις πνευματική ανέλυξη. Μάλιστα. Ήδη έχουμε πέσει αρκετά και θα πρέπει τώρα πλέον από εδώ και πέρα να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να το αλλάξουμε. Γιατί έτσι θα πρέπει να συμβεί. Ένα θέμα που θα ήθελα να το δουλέψετε και να το συζητήσουμε, κύριε Ταλαμπούκα, δεν ξέρω ήδη αν έχετε ασχοληθεί, είναι ο τζόγος και ο αθλητισμός. Διότι και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι που το εκμεταλλεύονται και που ίσως αυτό να οδηγεί και σε στημένους αγώνες και σε στημένα αποτελέσματα. Έχετε μπει σε ένα θέμα, κυρία Σημείου, που αυτό το θέμα, με το που θα το πιάσουμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει τελειωμό.
Ναι, στην επόμενη εκπομπή, έτσι λίγο να προδελάσω και λίγο το κοινό μας, θα αναφερθούμε στο καταστατικό της Ολυμπιακής Επιτροπής. Mm-hmm. Να δούμε τι συνέβη εκεί, πώς ξεκίνησε δηλαδή η Ολυμπιακή Επιτροπή και πώς έχει καταλήξει να είναι σήμερα. Τι έχει δηλαδή περάσει μέσα στο καταστατικό της. Πόσο ελαστική έχει γίνει και πόσο πέρασε από το αθλητικό ιδεώδες στην εμπορευματοποίηση. Θα πω ένα στοιχείο μόνο, το πρώτο, που είναι και το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, στο άρθρο 1 ή στο κοντά στα πρώτα άρθρα είναι, το ότι από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Α, μάλιστα, ναι. Άρα δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει τώρα από εδώ και πέρα. Επιχείρηση πλέον. Ακριβώς. Ο αθλητισμός είναι επιχείρηση. Επιχείρηση και σε ιδιώτες. Και όταν καλή είναι, επιχείρηση. Όταν είναι ιδιωτικού δικαίου και ναι. ό,τι επιτροπές δημιουργούν μέσα, αν θα δούμε και την επιτροπή του ντόπινγκ, τον ντόπινγκ στην Ελλάδα, που θα το αναφερθούμε και σε αυτό, θα δούμε και αυτήν ιδιωτικού δικαίου. Μάλιστα. Το κράτος που είναι, το έθνος που είναι, που βρίσκεται. Και θα δούμε και στη συνέχεια με το καταστατικό και το τι διαχείριση έχει η εταιρεία αυτή ιδιωτικού δικαίου όσον αφορά όλο το αθλητικό στοιχείο της χώρας μας και έχει να κάνει με στάδια, έχει να κάνει με αρχαιολογικούς χώρους, έχει να κάνει με χίλια δύο πράγματα. Είναι τεράστιο το θέμα, πραγματικά το θέμα αυτό είναι τεράστιο. Ναι, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και οφείλουμε να τη βγάλουμε σε πέρας. Mm-hmm. Πρέπει πλέον να αντιληφθούμε το τι έχει συμβεί, πώς έχει συμβεί, με ποιον τρόπο έχει συμβεί, ποιοι το έχουν κάνει και με ποιον τρόπο μπορούμε να το αλλάξουμε. Δάλλως δεν γίνεται. Ναι. Επιστροφή δεν υπάρχει αλλιώς. Και ύστερα ένα άλλο θέμα, δηλαδή σας δίνω κάποιες ιδέες που πιστεύω ότι ενδιαφέρουν τους φίλους τηλεθεατές. Η κατάσταση των φιλάθλων σε ορισμένα αθλήματα, που και εκεί έχουμε κατευθυνόμενες κινήσεις και συμπεριφορές. Και σε αυτό θα περάσουμε, και στη βία, πραγματικά, άλλους... ναι, και στη βία, αλλά και σε άλλα πράγματα που οδηγούνται οι φιλάθλοι. Ούτως άλλο μέσα στο καταστατικό της που θα ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή, αναφέρει όσον αφορά για τη βία, ότι δηλαδή το ότι έχει εποπτεία η Ολυμπιακή Επιτροπή όσον αφορά τη βία και σε αυτό πάνω βήμα-βήμα θα ακολουθήσουμε και θα μπούμε και σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Το σημερινό μας θέμα το έχουμε ολοκληρώσει, μπορούμε να προσθέσουμε κάτι θα ακόμα. Θα έλεγα ότι δεν έχει ολοκληρώσει και ούτε θα ολοκληρώσει, εφόσον όλα αυτά τα οποία προανέφερα έχουν σχέση με την εμπορευματοποίηση. Έτσι, ακριβώς. Τώρα θα βάζουμε τίτλους γιατί θα πρέπει ο πολίτης να εντοπίζει ακριβώς πού επικεντρώνουμε το θέμα. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει να είναι καθαρά όλα εμπορευματοποίηση. Τα πάντα. Έτσι. Από τη στιγμή που έχει πλέον μπει ο πρωταθλητισμός στη ζωή μας, ακόμη αν δείτε και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ο πρωταθλητισμός είναι πρωτίστως μπροστά. Mm-hmm. Και μέσα από αυτά τα όλα που προβάλλει η πολιτεία, οδηγούν το νέο, το παιδί, στο να μπει στη διαδικασία να σκέφτεται το κέρδος. Το κέρδος. Το εφαγωνίζεστε έχει... Ναι, έχει φύγει από την διαδικασία. Προσπαθεί, πιστεύω, μέσα από το δικό του σώμα, από το δικό του τρόπο σκέψης ο άνθρωπος, γιατί το έχει μέσα του, να το κρατάει όσο μπορεί. Εμείς οι αθλητές το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά δεν πάβει μέσα από την καθημερινότητά μας και μέσα από αυτά τα οποία... μας προσδιορίζουν να ζήσουμε, γιατί είναι αναγκαιότητα πλέον το χρήμα και πολύ σπουδαία θα έλεγα στις μέρες μας, γιατί μας λείπει και πάρα πολύ. Δεν υπάρχει άνθρωπος, φαντάζομαι, στερείται τις καθημερινότητες, ναι, που να μπορεί να βγαίνει να τα βγάζει πέρα με πολύ εύκολο τρόπο. Άρα δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι οδηγεί τον πολίτη η πολιτεία να μπει στη διαδικασία και να σκέφτεται το κέρδος και όχι το αθλητικό. Βέβαια, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι σαφώς υπάρχουν και πραγματικοί αθλητές, παιδιά τα οποία τα έχουμε δει σε έναν αγώνα δρόμου να υποστηρίζουν, να αφήνουν την πρωτιά και να υποστηρίζουν ένα συναθλητή τους. Έχουμε δει τέτοια πράγματα και είναι παρήγορο αυτό το ότι υπάρχουν ακόμη αθλητές που διατηρούν το αθλητικό ιδεώδες. Αυτό είπα, ότι ο άνθρωπος το έχει μέσα του. Ναι, πάνω σε αυτό ανέφερα. Ναι, το έχει μέσα του. Βγαίνει, ναι. Τη στιγμή εκείνη που να βγει, θα βγει αυτός που πραγματικά νιώθει ότι είναι άνθρωπος. Ναι, ναι, πολύ σημαντικό. Γιατί από εκείνη τη στιγμή βγαίνουν οι ανθρώπινες αξίες. Είναι το στοιχείο το οποίο απουσιάζει σήμερα στην πολιτεία μας. Σωστά. Αν κάτι δηλαδή μας οδήγησε στο να μην είμαστε
στον στόχο του αθλητικού ιδεώδους είναι ακριβώς επειδή λείπουν οι ανθρώπινες αξίες. Δεν τις προβάλλει η πολιτεία. Δεν τις διδάσκει στα σχολεία μας. Mm-hmm. Δεν διδάσκεται αυτό πλέον. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, οπότε πώς μπορείς. Άρπαξε να πάνα, για να έχεις, κλέψε για να φας. Κάπως έτσι υπάρχει κάτι σχετικό που λέγεται. Αυτά τα ιδεώδη κυκλοφορούν πλέον, δυστυχώς. Το ζούμε καθημερινά. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε αυτό που όντως θέλουμε, στην ουσία τι θέλουμε, γιατί όλοι μέσα μας λειτουργούμε και ζούμε με τις ανθρώπινες αξίες. Άρα πώς μπορώ εγώ να έχω αυτό που έχω μέσα μου, το έχω στην πολιτεία μου, εάν δεν το αποτυπώσω και διαμορφώσω στην πολιτεία μου. Δεν το περνάει η πολιτεία μου μέσα, μέσα από τους νόμους μου που βγάζει. Δεν γίνεται. Έτσι, σωστά. Πρέπει οι νόμοι που θα βγαίνουν να πατάνε πάνω στο αξιακό. Εάν δεν πατάνε στο αξιακό, δεν είναι για τον άνθρωπο. Ας ψαχτεί ο καθένας να δει το τι συμβαίνει. Είναι αλήθεια ότι γύρω μας σε όλο τον πολιτικό κόσμο δεν βλέπουμε η τοποθέτηση δεν είναι αυτή, δυστυχώς. Και πιστεύω ότι ο πολίτης πραγματικά δυσκολεύεται ή μάλλον δεν μπορεί να ενημερωθεί πλήρως. Γιατί βλέπω τώρα εσείς που είστε με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, μιλάτε για αξίες. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές ομιλίες πολιτικών και πουθενά δεν έχω δει τέτοιες τοποθετήσεις. Δηλαδή, εάν παρακολουθήσουμε την τηλεόραση, φίλοι τηλεθεατές, την επίσημη τηλεόραση, εκεί νομίζω ότι θα αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια κατεύθυνση. Εγώ θα έλεγα ότι περνάνε κάποια στοιχεία των ανθρώπινων αξιών όταν χρειάζεται να το περάσουν για να μπορέσει ο πολίτης να επηρεαστεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτά που νομοθετούν και οι νόμοι που βγάζουν δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία λένε. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κάποιο στάτους, δεν υπάρχει αν θέλετε οι μηχανισμοί, ο λεκτικός μηχανισμός που θα πει ότι εσείς είπατε κάτι άλλο κύριε. Για ποιο λόγο δεν έχετε εφαρμόσει αυτό που είπατε. Και εδώ έρχεται η Ελλήνων Συνέλευσης όπου τεκμηριώνει αυτά τα οποία λέει. Τεκμηριώνει με τις προγραμματικές δηλώσεις που τις έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο και λέει ότι εμείς κύριοι θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Μάλιστα. Και με ό,τι δεν παραχθεί από αυτό, δεν δημιουργηθεί από αυτό το οποίο λέμε, θα έχουμε τις επιπτώσεις μας, τις νομικές επιπτώσεις, όχι τις πολιτικές που αναφέρονται. Mm-hmm. Όλοι τους, τις νομικές επιπτώσεις, γιατί σε εμάς δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία. Είναι το πιο προφανές, θα έλεγα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στη ζωή μου δεν έχω καταλάβει ποτέ μου ότι ποιος ο λόγος να έχουν ασυλία. Mm-hmm. Δηλαδή να έχεις ασυλία για κάτι που υποτίθεται πας να δημιουργήσεις κάτι καλό, κάτι για το καλό κοινό. Μα ασυλία έχει αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει άδικο. Δεν γίνεται αλλιώς. Σωστά. Και να προβλέψω εγώ δηλαδή ότι να έχω ασυλία. Για ποιο λόγο. Μάλιστα. Κύριε Ταλαμπούκα, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσετε το θέμα σας για σήμερα και θα συνεχίσουμε φυσικά την επόμενη φορά. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες που μονίμως τις λέω και θα τις λέω φαντάζομαι μέχρι που να οριμάσει μέσα μας σε όλους. Σας ακούμε. Το γεγονός ότι για να αλλάξουμε η επόμενη μας μέρα, πρέπει να εμφανιστεί ο πολίτης. Εάν ο πολίτης δεν εμφανιστεί, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Δεν πρέπει να περιμένουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, όλα αυτά τα χρόνια, στην κατάσταση που μας έχουν φέρει, να θέλουμε να τα αλλάξουν. Δεν γίνεται. Είναι φύση αδύνατον. Ξεγελάμε και κοροδεύουμε τον εαυτό μας. Άρα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι, να βγούμε μπροστά, να εμφανιστούμε που λέμε ως πολίτες, να δηλώσουμε και να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι άδικο έχουμε βιώσει, ούτως ώστε μέσα από αυτό το άδικο που οποίο θα αναδείξουμε να βγει το δίκιο. Και αυτό θα γίνει μόνο εάν θα εμφανιστεί ο πολίτης. Εάν δεν εμφανιστεί, θα έχουμε πάλι τα ίδια αυτά τα οποία συμβαίνουν μέχρι τώρα. Ουσιαστικά κύριε Ταλαμπούκα, μας λέτε ότι ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιηθεί
Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε να εμφανιστεί. Έτσι ακριβώς. Γιατί χωρίς πολίτη, ποιος να παλέψει και γιατί. Και αν θέλετε λίγο πιο έτσι φιλοσοφημένο να το πω, αυτό που ισχύει και υπάρχει είναι το παρόν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Σωστά. Άρα το παρόν είναι η στιγμή. Όταν ο πολίτης δεν είναι στο παρόν, γιατί το παρόν, αφού θα ενεργοποιηθεί, θα δημιουργήσει κιόλα. Ενεργοποιήσει αυτό σημαίνει δημιουργώ. Άρα, στο παρόν που θα εμφανιστεί και θα δημιουργήσει, θα έχει και μέλλον, αλλά θα έχει και παρελθόν. Γιατί το αύριο, το σήμερα θα είναι παρελθόν το για παρελθόν αύριο. Το... Οπότε θα ισχύουν και θα υφίστανται και τα δύο. Μάλιστα. Τώρα, από τη στιγμή που δεν είσαι ενεργοποιημένος, δεν έχεις ούτε μέλλον, ούτε παρόν. Μάλιστα. Πολύ σωστά, ούτε κύριε παρελθόν. Τελαμπούκα. Άρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο ζούμε. Μάλιστα. Κύριε Τελαμπούκα, ανανεώνω το ραντεβού μας οπωσδήποτε για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για σήμερα σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Φίλοι μου, εδώ τελείωσε άλλη μια εκπομπή με τον κύριο Τελαμπούκα και το θέμα μας το ιδεώδες του αθλητισμού και η κατάπτωσή του. Αυτό είναι ουσιαστικά το θέμα και είναι τεράστιο και έχει πάρα πολλές πτυχές και καλό είναι να τις δούμε όλοι, όλες και να τις σκεφτούμε όλοι μας και να δούμε αν είναι αυτό που θέλουμε, αν είναι αυτό που μας αξίζει να ζούμε. Φίλοι μου, σας χαιρετώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.